Μια τελευταία ματιά στις ειδήσεις μας. Ποτέ άλλοτε η δυνατότητα μιας δίκαιης λύσης του Κυπριακού δεν υπήρξε τόσο κοντινή, δήλωσε εχθές ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κατά τη διάρκεια γεύματος στην Ένωση Τύπου της Ουάσιγκτον. Ο κύριος Ντεκουελιά τόνισε ότι υπάρχουν πια όλες οι συνθήκες για την αποκατάσταση της ακεραιότητας και του ενιαίου του Κυπριακού κράτους. 1,5 εκατομμύριο μαθητές και μαθήτριες άρχισαν σήμερα τη νέα σχολική χρονιά. 145.000 από αυτούς πάνε φέτος για πρώτη φορά στο σχολείο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρήστος Αρζετάκης επισκέφθηκε συμβολικά 3 σχολεία της περιοχής Αττικής και ευχήθηκε καλή χρονιά και καλή πρόοδο για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες. Αναβλήθηκε η συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΟΚ που πρόκειται να γίνει στις 16 του μηνός, γιατί όπως ανακοινώθηκε στο Λουξεμβούργο, δεν είναι όριμα για συζήτηση τα δύο βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης. Δηλαδή το θέμα της βελτίωσης της λειτουργίας των θεσμικών οργάνων χωρίς τροποποίηση της συνθήκης της Ρώμης και το θέμα των σχέσεων της κοινότητας με τις τρίτες μεσογειακές χώρες. Το τρίτο μεγάλο θέμα με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών είναι η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Τεχνολογίας. Όλο το δημόσιο τομέα και όλες τις περιπτώσεις προσλήψεων καλύπτει το νομοσχέδιο για τις προσλήψεις υπαλλήλων, το οποίο ολοκληρώνεται σε ένα μήνα περίπου. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Προεδρίας Άκης Τσοχατζόπουλος, το νέο σχέδιο νόμου συμπυκνώνει τις εμπειρίες της κυβέρνησης στον τομέα των προσλήψεων, ενισχύει την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα και δίνει οριστικά τέρμα στις ευκαιριακές προσλήψεις. Ψηφίστηκαν σήμερα στο τμήμα διακοπών της Βουλής τα άρθρα του νομοσχεδίου για την κύρωση τελωνιακού δεσμολογίου εισαγωγών. Μιλώντας για το άρθρο 4, ο Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Τσοβόλας και αναφερόμενος στην πάταξη της διαφυγής φόρων και δασμών, χαρακτήρισε σημαντικό βήμα την επιβολή σοβαρών ποινικών και διοικητικών κυρώσεων στις περιπτώσεις υπερτιμολόγησης και υποτιμολόγησης των εισαγωμένων εμπορευμάτων. Η Βουλή διάκοψε για αύριο το πρωί, οπότε θα ασχοληθεί με τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, μιλώντας σήμερα στους βουλευτές του κόμματός του που μετέχουν στο τρίτο τμήμα των διακοπών της Βουλής, άσκησε έντονη κριτική στον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε επίσης σε θέματα του κοινοβουλευτικού έργου και έκανε ανασκόπηση της εξωτερικής πολιτικής. Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας μελετά επιπλέον χρέωση των αστικών συνδιαλέξεων όταν υπερβαίνουν τα 5 λεπτά. Τη δήλωση αυτή έκανε στην ΕΡΤ2 ο διοικητής του ΟΤΕ Γιώργος Κουμανάκος με την ευκαιρία της παραλαβής των πρώτων ελληνικών τηλεφωνικών συσκευών. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Η βαρβαρότητα της αστυνομίας των ρατσιστών της Νοτιοαφρικής έφτασε σήμερα στο αποκορύφωμά της με τη δολοφονία εν ψυχρό ενός 4χρονου κοριτσιού σε προάστιο του Cape Town. Το επεισόδιο συνέβη κατά τη διάρκεια ταραχών σε γκέτο των Μαύρων, οπότε οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τη μικρή 4χρονη σχεδόν εξ επαφής. Την ίδια στιγμή οι ταραχές ξέσπασαν σε άλλο προάστιο του Cape Town κατά τη διάρκεια κηδείας μαύρων θυμάτων του καθεστώτος. Στα νέα ματηρά επεισόδια σκοτώθηκε ένας μαύρος διαδηλωτής. Αυτά συμβαίνουν στη Νότια Αφρική τη στιγμή που ο πρόεδρος Μπόθα δήλωσε σήμερα ότι δεν δέχεται ούτε πιέσεις ούτε απειλές για οικονομικό αποκλεισμό για να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις του ρατσιστικού καθεστώτος. Ο Λευκός Οίκος απέρριψε σήμερα την έκκληση του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ για μια ζώνη χωρίς χημικά όπλα στην Κεντρική Ευρώπη, αντιπαραθέτοντας τη δική του πρόταση για παγκόσμια απαγόρευση των όπλων αυτών. Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Λάρις Πίκς δήλωσε ότι η πρόταση που έκανε ο Σοβιετικός ηγέτης την Τρίτη δεν ήταν τίποτα περισσότερο από τις προτάσεις που είχαν γίνει από το Σύμφωνο της Βαρσοβίας. Ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικολάη Τσαουσέσκου, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανταποκριθούν θετικά στις τελευταίες ειρηνευτικές πρωτοβουλίες της Σοβιετικής Ένωσης. Οι Αμερικανοσοβιετικές συνομιλίες της Γενέβης δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τόνισε ο Ρουμάνος πρόεδρος, και γι' αυτό αναπτύχθηκαν περισσότερα πυρηνικά όπλα στην Ευρώπη. Στο Μπέρμιγχαμ της Βρετανίας, νέες συγκρούσεις σημειώθηκαν σήμερα μεταξύ νεαρών μαύρων και αστυνομικών. Κατά τις ταραχές, 30 τουλάχιστον άτομα τραυματίστηκαν, έγιναν 90 συλλήψεις, με κατηγορίες παράνομης οπλοκατοχής, διατάραξης της δημόσιας τάξης, κλοπής κλπ. Στην καρδιά των ταραχών του Μπέρμιγχαμ είναι οι νεαροί μαύροι που κατάγονται από την Τζαμάικα. Πρόκειται για τους Ράστας που επαναστάτησαν κατά της ανεργίας και των συνθηκών ζωής στην συνοικία του Χάντσουορθ. Όσοι δε από αυτούς εργάζονται, αμείβονται με μισθούς πείνας.
Στη γειτονική Τουρκία τώρα, ο στρατιωτικός επίτροπος του Ερζερούν ζήτησε την ποινή του θανάτου για 70 από τους 925 κατηγορούμενους στη δίκη Μελών της εκτός νόμου αριστερής επαναστατικής οργάνωσης Δεβιόλ. Στο Σαλβαδόρ συνεχίζονται εξονυχιστικές έρευνες για την ανακάλυψη της κόρης του πρόεδρου Ναπολέον Ντουάρτο, της Ινές Γουαδελούπη. Άγνωστοι απήγαγαν χθες την κόρη του Ντουάρτε, σκότωσαν τον οδηγό του αυτοκινήτου που τη μετέφερε και τραυμάτισαν τον ένα σωματοφύλακά της. Μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη της απαγωγής, ούτε έχουν ζητηθεί λύτρα. Πιστεύεται ωστόσο ότι την απαγωγή έκαναν αντάρτες σε αντίπεινα για τη σύλληψη από τις κυβερνητικές δυνάμεις ανώτατου ηγετικού στελέχους του Φαραμπούτο Μαρτί. Να σας θυμίσουμε ότι στις 2 τα ξημερώματα λήγει η απεργία των ιδιοκτητών ταξί και των αγοραίων αυτοκινήτων και ακόμη ότι αύριο κυκλοφορείται στον εσωτερικό δακτύλιο της Αθήνας αν ο αριθμός του αυτοκινήτου σας λήγει σε 6, 7, 8, 9 και 0. Ο μετεωρολόγος τώρα Πάνος Γιαννακόπουλος θα μας ενημερώσει για τον καιρό. Οι βορειάδες που τοπικά στην περιοχή του Αιγαίου θα φτάνουν τα 7 μποφόρ θα είναι το χαρακτηριστικό του σημερινού καιρού. Ώστε πιο αναλυτικά, για σήμερα Πέμπτη αρχικά σε όλη τη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, αλλά μετά το μεσημέρι στις βόρειες περιοχές θα αναπτυχθούν κατά τόπους νεφώσεις και μάλιστα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη υπάρχει μικρή πιθανότητα να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις γενικά, στη Δυτική Ελλάδα μέτρη, ενώ στις ανατολικές περιοχές ισχυρή και κατά τόπους στο Νότιο Αιγαίο πολύ ισχυρή, δηλαδή εκεί θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.